Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Μνήμες κατεχομένων μέσα από τη μουσική του κυρίου Νίκου Σαββίδη, τον οποίο φιλοξενούμε σχεδόν κάθε χρόνο. Μας έρχεται από την Αγγλία με πολύ πολύ αγάπη, συγκίνηση για την πατρίδα μας, για τις ρίζες μας και όλα αυτά τα οποία ενώνουν όλους τους Κύπριους και Έλληνες όπου και να βρίσκονται. Κύριε Νίκο, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα ξανά. Με τη μουσική σας και πάλι μας ενώνετε. Μιλήστε μας για την καινούργια σας δουλειά. Ναι, τα λέω πιο καλά με τη μουσική μου παρά με τα λόγια. χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Γεια σου Μιχάλη, πρώτη φορά σας γνωρίζω χτες. Να σας καλώ που σας ορίσουμε εμείς και ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας για να μοιραστείτε ακριβώς και τις δικές σας σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από τη μουσική σας. Θα προβληματίσετε και τους φίλους τηλεθεατές. Διότι τώρα τελευταία δεν ακούμε πολλά για την πατρίδα μας, νομίζω. Το άκουσα, ναι, άκουσα ότι είναι όλα σιωπή, λέει. Δηλαδή φωνάζεις εσύ και εγώ, αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμου. Ή του κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Αυτό είναι το μήνυμα. Νομίζω όμως παντού υπάρχει μια έτσι πολύ παράξενη ατμόσφαιρα, να μην τα μηδενίζουμε όλα και να σταθούμε στα θετικά, ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς που επιμένουν. Ο λόγος που είμαι εδώ. Τι επιμένετε εσείς? Ο λόγος που είμαι εδώ είναι για να ακουστεί η φωνή μου πιο καλά. Βεβαίως. Ναι, έχετε με δύο τραγουδάκια συνήθως. Το πρώτο λέγεται Ρήγας Φεραίος στα 40 μας. Ναι. Κλείσαμε τα 40. Τυχαίο το Ρήγας Φεραίος και 40. Καθόλου τυχαίο, διότι περιμένω εγώ προσωπικά, αν πάρω τον εαυτό μου, 40 χρόνια να επιστρέψω πίσω στην αμόχος του. Να θυμίσουμε ότι ο Ρήγας Φεραίος είχε πει καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ακριβώς, ναι, τα γενέθλια μας όλους. Βέβαια το Ρήγα Φεραίων πολύ τον ξεχάσα και είπα να τον ξαναθυμίσω στον κόσμο, διότι από ό,τι βλέπω και τι διδάσκονται στα σχολεία τώρα είναι άστο. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Συνάντησα παιδιά από την Ελλάδα στην Αγγλία και τους λέω είμαι από την Αμόχωστο και μου απαντάνε τι είναι αυτό. Από τα κατάλαβα τότε ότι πράγματι στα σχολεία δεν ξέρω ακριβώς για την Κύπρο αλλά για την Ελλάδα τουλάχιστον το. Να πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από αυτή την καινούργια δουλειά σας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εσύ καλά μας τα λέγες, μα εμείς που να σκεφτούμε τα λόγια σου τα άγια πως θα τα ξανακούμε. Εσύ καλά μας έδειχνες, μα εμείς που να το δούμε τα λόγια σου τα αιώνια πως θα έρθουν να μας βρούνε. Καλύτερα μιας ώρας μας έλεγες εσύ, μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή. Μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή. Σε τώρα Ρήγα μου να δεις και να δακρύσεις το γένος τη κατάδια του και ποιον να πρωτοφτύσεις. Που είσαι τώρα Ρήγα μου να έρθεις και να φωτίσεις σε γένος πάλι ελεύθερο να έρθεις να ξαναζήσεις. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι. Το δεύτερο τραγούδι? Κυρίνια Ελευθερία. Το όνομα του καραβιού του. Να το εδώ, το καραβάκι μας το έχετε φέρει. Ποιος σας το χάρισε? Ο Γλάφκος Καριόλου, ο δήμαρχος Κυρίνιας. Τον οποίο έχω την τιμή και τη χαρά να γνωρίζω από το 1972 όταν είμαστε στο ναυτικό, στο μαγάζι. Και βρεθήκαμε μετά από χρόνια και κρατούμε επαφή
θα τον ήθελα μαζί μου σήμερα και μου είπε θα προσπαθήσω διότι έχω κάτι συμπόσιο, άλλο συμπόσιο. Είχε υποχρεώσεις, ναι. Συνέχεια, ναι. Αλλά έκανε καλή δουλειά ο Γλαύκος. Το γνωρίζουμε και... τον κύριο Χαριούλου και την δουλειά που κάνει και είναι ναι. πολύ καλή και την προσπάθεια. Ακριβώς. Και να ενημερώσει και τις νέες γενιές όσο αφορά την Κερίνια. Μα κάνει πιο καλή. Ναι, μπράβο. Κάνει... Από ό,τι είδα στο συμπόσιο προχτές που πήγα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η δουλειά που κάνει είναι πολύ ανώτερη από τα σχολεία εδώ και 40 χρόνια. Τι θέλετε να πείτε μέσω από το τραγούδι σας, ναι. το δεύτερο για την Κερίνια, κύριε Νικόλα. Θέλω να πω ότι το καράβι που ανακάλυψε ο πατέρας του Ανδρέας το 1965, δεν κάνω λάθος, είναι η ελπίδα προς την ελευθερία. Δηλαδή το ταξίδι του καραβιού, εγώ το βλέπω προς την οδεύει ενάλεια στην ελευθερία. Εξού και ο τίτλος του βέβαια. Οπότε το έκανα αυτό το τραγούδι το 2006, αν και το Ρήγας Φεραίος ήταν φέτος, τον Απρίλιο. Αλλά το παρουσίασα πέρσι όταν ήταν και ο Γλαύκος στο Λονδίνο, στο Trafalgar Square. Αλλά τώρα το έφτιαξα, έβαλα και γυναικείες φωνές κάποιας συμμαθήτριας μου. Να πάμε να το ακούσουμε. Πάμε. Ευχαριστώ. Πάντοτε πανέμορφη, ήσουν πάντα ζωγραφιά. Μα σου πήρανε τα κάλλη σου, σε έχουν σκλάβα τώρα πια. Τόσα χρόνια μου περάσανε, όσο αντέχεις τώρα πια. Τι ελπίδα δείχνει σύντομα, θα σε ελεύθερη ξανά. Του Κυφαία και του Πράξανδρου ήσουν πάντα η ομορφιά. Μα σου πήρανε τη λάμψη σου, σου έχουν κόψει τα φτερά. Όσα χρόνια κι αν περάσανε, η πατρίδα στη σκλαβιά. Μέρα με τη μέρα έρχεται στη Κερίνια η λευτεριά. Κύριε Σαββίδη, για κάποιον που ενδιαφέρεται να ακούσει τα κομμάτια και να δει τα συγκεκριμένα κλίψ που ετοιμάσατε, πού μπορεί να τα βρει, υπάρχουν στο διαδίκτυο? Ακριβώς, αυτή τη στιγμή όχι. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένα στο YouTube και στο Facebook και όλα αυτά. Εγώ άρχισα να γράφω ειδικά για την Αμόχωστο και για την Κύπρο μετά το 1999, όταν είδα τον πατέρα μου να φεύγει με την πίκρα του πρόσφυγα. Και πήρα μια όθηση από πίσω και έγραφα. Αλλά τι θέλω να πω, θα υπάρχουν ελπίζω σε 2-3 μήνες το double album με όλα αυτά και θα το βάζω και στο, παντού να το βάζει ο κόσμος. Τι περιμένετε αυτό. Να ξυπνήσουν μέσα σε όσους τα ακούσουν αυτά τα τραγούδια, τι συναισθήματα θα ξυπνήσουν? Κοιτάξτε, 40 χρόνια είναι υπέρα αρκετά, είναι πρωτάκουστα πράγματα για την ιστορία της Ιφιλίου. Ελπίζω με τα τραγούδια μου να ξυπνώ αυτούς που κοιμούνται λίθαργο βαθύ. Αυτό κατά ακριβιά. Και περισσότερο αυτούς που μας κυβερνούν εδώ και 40 χρόνια. Εσείς σε ποια ηλικία φύγατε από την Αμόχωστο? Ήμουνα 20 χρονών, το 73 έφυγα. Έχετε ζήσει αρκετά στην Αμόχωστο. Ναι, φτιάξα και τους φίλους μου και την παρέα μας. Είναι η πιο μικρή γενιά που έπαθε τη ζημιά μου, που δεν προλαβαίνω. Εγώ κάθε φορά που έρχομαι εκεί, που έχω και τους φίλους μου, είμαι τυχερός. Κοιτάξτε, το 73 ήρθα, ναι, και η ειρωνία ότι θα περιμένω ακόμα να πάω φοιτητής στην Αμόχωστο. Τι εννοείτε, φύγατε όταν ήσασταν πήγα να σπουδάσω και παρά τρεις μέρες, έγινε το πραξικόπημα τρεις μέρες πριν και τα βλέπα από τη Μαυρόσπρη τηλεόραση, οπότε περιμένω ακόμα αυτή τη στιγμή να πάω φοιτητής πίσω στην Αμόχωστο. Τα παιδιά σας εσάς γνωρίζουν για την Αμόχωστο? Βέβαια γνωρίζουν, αλλά δεν είναι το ίδιο. Όσο και να τους πεις,
Δεν έτσι μπορεί ακριβώς να είναι το ίδιο. Κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην πρωινή μας παρέα και στα λίγα λεπτά που έχουμε στην διάθεσή μας μπορούσαμε να ακούσουμε την δουλειά σας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να σας ευχηθούμε κουράγιο και να μην σταματάτε ποτέ σας έργο σας, το έργο σας, επειδή είναι σημαντικό για όλους εμάς που είμαστε στην Κύπρο, αλλά και όλους αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό και βρίσκουν δύναμη από τη μουσική και από τους στίχους σας. Καλό υπόλοιπο και καλές γιορτές σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα αυτά είχαμε ετοιμάσει για σας. Θέλεις να πεις τι θα έχουμε τη Δευτέρα? Βεβαίως. Η ρεφλεξολόγος Ελλάδα Τσανκαρίδου είναι μαζί μας για να μας δείξει με την τεχνική της ρεφλεξολογίας πώς εναλλακτικά μπορούμε να απαλύνουμε τον πόνο από τα χέρια μας. Θα προτείνουμε ιδέες για τις γιορτές που έρχονται, διάφορα δώρα. Περισσότερα όμως την Δευτέρα. Θα σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να αρχίσετε έτσι να σκέφτεστε για τα δώρα, για τις γιορτές, να προγραμματιστείτε και βεβαίως να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε. Δευτέρα πάλι μαζί. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι. Γεια σας.